αλλάζουν το αφήγημα του τείχου σαν ουσία οι ειδικοί, λέγοντας τώρα πως εξαιτίας της μετάλλαξης Δέλτα δεν αρκεί το 70% του πληθυσμού να είναι εμβολιασμένο, αλλά αυτό πρέπει τώρα να κυμανθεί στο 85 με 90%. Με άλλα λόγια, και με πρόσχημα της μεταλλάξης θα πρέπει να εμβολιαστεί σε λίγο καιρό το 100% του πληθυσμού, και εκεί είναι η γενική στόχευση. Να εμβολιαστεί το σύνολο του πληθυσμού χωρίς κανένα άλλο περιθώριο εξαίρεσης και για κανένα, ανοίγοντας ορθάνυχτα το δρόμο για πλήρη και ανεφόρον υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Όπως παραδέχθηκε σε συνέντευξή της η Βάνα Σίψα για το τείχος ανοσίας, με τη μετάλλαξη Δέλτα είναι σαν να τρέχουμε προς ένα τέρμα και αυτό το τέρμα μετακινείται συνέχεια ακόμα πιο μακριά. Ενώ ανέφερε πως το τέλος της περιπέτειας του κορονοϊού δεν θα είναι σύντομα, δείχνοντας την άνοιξη του 2022.